θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου να σε αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή. Δεν θέλω να ξέρεις πως σε σκέφτομαι βράδυ πρωί. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα ναι πίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα. Ξέρεις πως για σένα είμαι σκούνι με πόμπα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα ναι πίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Σαν παλιά ζωγράφια λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκούνι. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα. Σχεδόν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που είχα τραγουδήσει σε νυχτερινό κέντρο. Και στην απουσία μου αυτή έκανα μια άλλη παράσταση, κάτι διαφορετικό. Έκανα τους δαίμονες. Όπου εκεί η μεταμόρφωσή μου στη Ροζάνα των δαιμόνων, κάθε βράδυ για το διάστημα αυτών των δύο χρόνων, με έκανε και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη να περάσω πολύ, πολύ σπουδαίες στιγμές, πολύ συγκινητικές, πολύ έντονες. Αυτό το γεγονός με έκανε να θέλω να σκεφτώ πολύ σοβαρά, πολύ όρημα το οτιδήποτε θα έκανα μετά. Ήθελα λοιπόν αυτό που θα έπετω να ήταν εξίσου αληθινό και ωραίο σαν τους δαίμονες. Διάλεξα το Zoom να παρουσιάσω αυτή τη δουλειά, γιατί είναι μια πολύ όμορφη μπουάτ με ιστορία, χτισμένη μέσα στην καρδιά της πλάκας. Από που άλλωστε και εγώ ξεκίνησα 20 χρόνια πριν.